Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο βουλευτή Ορδόπη τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό, ο κ. Ευρυπτήρη Τηλιανίδη, είναι μαζί μα στο στούντιο. Καλησπέρα, κ. Τηλιανίδη. Καλησπέρα, Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε να τα πούμε από την προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε, μόνως. αλλά βρισκόμαστε πια στην επόμενη μέρα μετά τι εκλογέ. Είναι, είναι καλέ οι αφορμέ που βρισκόμαστε ναι. σήμερα. Έχουμε την πρόεδρο τη Δημοκρατία στην περιοχή. Θα βρεθεί και στην. Αύριο θα είναι η επιτυχία τη στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμιών μα. Ε, κοιτάξτε, αυτό έχει μια συμβολική ε, σημασία το ότι η πρόεδρο Δημοκρατία γίνεται επίτιμο διδάκτορ. Ε, άλλα έχουν ουσιαστική σημασία για το Δημοκρατήριο, και αυτά ήθελα να σα πω. Δηλαδή, πριν ε, από τι εκλογέ, είχαμε κάνει εδώ την κουβέντα και προσωπικά είχα αναλάβει μια σειρά από δεσμεύσει, συγκεκριμένε: τέσσερι-πέντε δεσμεύσει που αφορούν τα πεδία πολιτική, όχι μόνο για τη Ροδόπη, αλλά και για την περιφέρειά μα mm -hmm. γενικότερα. Ένα από αυτά ήταν στον χώρο τη παιδεία, στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο, ω προτεραιότητα. Ε, είχα την ευκαιρία να συζητήσω, να συναντηθώ και να συζητήσω με τον Υπουργό Παιδεία, τον Κυριάκο του Πιερακάκη, για όλα αυτά τα ζητήματα. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά με τη Νέα Βρετανική Αρχή. Από κοινού προβάλαμε τι διεκδικήσει μα και νομίζω ότι τι πετύχαμε. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι με απόφαση τη κυβέρνηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για την ευαισθησία που δείχνει για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, οι σχολέ που είχαν φύγει από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στον ΤΕΗ, δηλαδή τη Δράμα, τη Καβάλα και του Εύρου, ε, και υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του Διεθνού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, επιστρέφουν στο Δημοκρίτιο και σχηματοποιούνται σε καινούργια αντικείμενα συναφή. Ωστε να μπορέσει να συμπληρώσει το Δημοκρίδιο τα γνωστικά του αντικείμενα και να αγκαλιάσει εκτό από τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, όπου θα λειτουργούν αυτέ οι σχολέ. Ναι. Και το λέω αυτό καθαρά, διότι υπάρχουν πάλι παπαγαλάκια στην Καβάλα και στη Δράμα που φοβίζουν ότι θα φύγουν οι σχολέ από εκεί. Όχι μόνο δεν θα φύγουν, αλλά θα ενισχυθούν και θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και σε εκείνο το κομμάτι τη περιφέρεια. Ουσιαστικά διευρύνεται το, το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο πλέον ε, ταυτίζεται με την περιφέρεια. Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, διότι δεν μπορούσε μια άλλη περιφέρεια να χρηματοδοτεί υποδομέ οι οποίε λειτουργούν στη δική μα περιφέρεια. Και η δική μα περιφέρεια δεν μπορούσε να χρηματοδοτεί υποδομέ που υπήγοντο διοικητικά σε ένα πανεπιστήμιο άλλη περιφέρεια. Άρα θα γίνουν και άλλα πράγματα, θα γίνουν και υποδομέ και θα χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προφανώ. Υπάρχει σχεδιασμό από το πανεπιστήμιο. Πιθανότατα με αναλυτικό τρόπο μπορεί να σα τα παρουσιάσει κάποια στιγμή και ο πρίτανη ο κ. Μάρη. Πάντως ο στόχος ο πολιτικός που βάλαμε σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και όλοι οι τοπικοί βουλευτές μαζί, γιατί με αυτήν την διεκδίκηση συμφώνησε και οι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι βουλευτές της Καβάλας, πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα πλέον. Και δυναμώνει το Δημοκρίτιο και παίρνει πλέον τροχιά για να γίνει το τρίτο ισχυρότερο πανεπιστήμιο στη χώρα, όπως είχε δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κομωτινή προεκλογικά. Αυτό είναι το ένα βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η ψυχολογία στο Δημότυχο. Η οποία αφού λύθηκαν τα διάφορα διαδικαστικά προβλήματα, προχωρά για να αρχίσει να λειτουργεί και να ενισχύσει και δημογραφικά την περιοχή. Και ε, φυσικά η εργοθεραπεία στην Κομωτινή, που ήταν μια κρεμότητα που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τη σταμάτησε την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία, ενώ την είχε ανακοινώσει προεκλογικά ο ίδιο ο Πρωθυπουργό στην Κομωτινή. Ο, ο, ο νυν Υπουργό, ο κ. Πεγιαρακάκη, είπε ότι την προχωρά ε, και θα λειτουργήσει και η εργοθεραπεία στην Κομωτινή. Παράλληλα, στην κουβέντα που είχαμε, δεσμεύθηκε ότι θα ενισχύσει τον φοιτητικό πληθυσμό στη βάση βεβαίω τη εισήγηση που θα δεχθεί από την Ανώτατη Αρχή για την Εκπαίδευση και θα ενισχύσει και τι Πιστώσεις του Δημοκρατίου, είτε αυτέ που αφορούν το διδακτικό προσωπικό για να μπορούν να καλυφθούν θέσει που σήμερα χειρεύουν ναι. ε, και να βελτιωθεί η αναλογία δασκομένων, είτε αυτέ που αφορούν την φοιτητική μέρημνα, άλλωστε είναι σε εξέλιξη και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοντινή, δύο από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ. Προγράμματα σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα για φοιτητικέ εστίε. Επίση, έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% το συνολικό ποσό που δαπανάτε για την επιδότηση τη φοιτητική στέγης, κάτι το οποίο ενισχύει και το εισόδημα των πόλεων μα που φιλοξενούν τους φοιτητέ. Αυτό που αισιοδοξούμε να δούμε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο είναι να ξαναγεμίζουν οι πόλεις μας, οι πόλεις της Τράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας με φοιτητέ, να ξαναπαίρνει το Πανεπιστήμιο τη λάμψη που όλοι θέλαμε πάντα να έχει και σε αυτό νομίζω θα συμβάλλει και η προσπάθεια διεθνοποίηση του Δημοκρατίου με τις συμφωνίες που υπογράφει με την Αίγυπτο, με την Αμερική, με την Κίνα κτλ. Όλα αυτά είναι κατά τη γνώμη μου η αρχή υλοποίηση του πρώτου βασικού άξονα που είχαμε εξαγγείλει πριν τι εκλογέ για την πνευματική ναι. θωράκιση τη Τράκη, την ανάπτυξη την περιφερειακή και φυσικά και την πνευματική θωράκιση. Επειδή τα ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα. και τη δημογραφική της υγείας, ενίσχυση που είναι σημαντική. Εκεί θα σα πει, γιατί την ξέρετε πολύ καλά την, την παιδεία, ε, και εσεί προσωπικά. Θα πετύχουμε την ε, δημογραφική θωράκιση, και τι άλλο χρειάζεται να γίνει, έτσι ώστε να δούμε καινού ανθρώπου να έρχονται στην περιοχή. Ε, αλλά και να αναπτύσσεται η οικονομία γύρω από το πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, τρία πράγματα κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, να, να συνειδητοποιήσουμε ότι ανοίγει η αγορά τη ανώτατη εκπαίδευση εφόσον προχωρήσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που στην αρχή θα ευνοήσει τι μεγάλε αγορέ. Γι' αυτό και θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια σε βάρο των μεγάλων ε, του δημοσίων πανεπιστημίων του κέντρου. Δεύτερον, ε, είναι σημαντικό να προσελκύσουμε με διεθνή προγράμματα, με αγγλόφωνα προγράμματα, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από τα Βαλκάνια και από άλλες χώρες. φοιτητέ η μεταπτυχιακού φοιτητες και ερευνητες απο τα βαλκανια και απο αλλες χώρε. γινανε καποιες προσπάθειε. προσπαθειες ε, γινεται ειναι σε αυτή, γιατί αυτό θα μας ενισχύσει πάρα πολύ. Ε, τρίτον, θα πρέπει το ερευνητικό, το κάθε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου να είναι συνδεδεμένο με την φυσιογνωμία της τοπικής οικονομίας ώστε να παρέχει στις τοπικές επιχειρήσεις που αρχίζουν πλέον να επεκτείνονται και να γίνονται πιο εξωστρεφείς το απαιτούμενο στελεχειακό δυναμικό για να μπορέσουν με χαμηλότερο κόστος να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους που έχουν βάλει. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό και αναγκάζονταν να αγοράζουν στελέχη από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πανάκριβα. Τώρα λοιπόν μπορεί να γίνει η παραγωγή αυτών των στελεχών εδώ και μπορεί να γίνεται εδώ σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο και έρευνα πρωτογενής που θα βοηθήσει τη βιομηχανία να προχωρήσει. Ναι. Ε, επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να καβατζάρουμε το ρεύμα που θα δημιουργήσει η επενδυτική έτσι, εμφάνιση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων και να προχωρήσουμε σε προγράμματα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων με προγράμματα που θα υλοποιούνται και εδώ. Και δηλαδή στην ναι. περιφέρειά μα. Βέβαια, θα καταφέρουμε να έχουμε. Να προσελκύσουμε <κυρίζει> κάτι από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην περιφέρεια, πιστεύετε, ή θα είναι όλα στο κέντρο. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία πλέον το πού δουλεύει κανεί. Εγώ είμαι καθηγητή αναπληρωτή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε περίπου 10.000 φοιτητέ και οι μισοί δουλεύουν με τηλεεργασία. Τα δίδακτρά του Έρχονται στο δικό μας πανεπιστήμιο. Ναι. Η παρουσία του όταν χρειάζεται γίνεται εκεί. Ακόμα λοιπόν, και αν κάποιο δεν μένει εδώ και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο γύρω από το Ίδρυμά μας, μπορεί να φέρει την οικονομική ωφέλεια με άλλο τρόπο. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο συρίσαμε πολύ έντονα προεκλογικά, έχει να κάνει με το νοσοκομείο στη Γομοτινή, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ε, και είναι και ζήτημα επιβίωση ανθρώπων εκεί, προχωρά τώρα. Είναι εγώ. η υγεία και η παιδεία. Πριν φύγουμε από την παιδεία, θέλω να συμπληρώσω για λόγου ενημερωτικού. Ότι ζήτησα από τον Υπουργό Παιδεία να δημιουργηθεί καλλιτεχνικό σχολείο στο Νέο Σιδροχώρι, στην έδρα του παλιού Δήμου Νέου Σιδροχωρίου, γιατί το καλλιτεχνικό σχολείο δεν έχει χωροταξικού περιορισμού. Μπορεί να προσελκύσει μαθητέ από όλο τον νομό, είτε από τη μειονότητα είτε ναι. από την πλειονότητα. Και αυτό θα αποτελέσει τόνωση και αναπτυξιακή μια περιοχή, η οποία ανθούσε παλιά και τώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ε, το εξετάζει και θα επανέλθουμε Ωραία. στο θέμα. Ωραία. Τώρα, πάμε στο άλλο που με ρωτήσατε. Ε, κοίταξτε, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον τόπο μας ότι το Ίδρυμα Νιάρχος αποφάσισε με τη βοήθεια του διάσημου αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο να δημιουργήσει στην περιοχή της Αιγύρου στη Ροδόπη ένα καινούριο νοσοκομείο. Είναι επίσης σημαντικό ότι η κυβέρνηση αποφάσισε, παρά τις αντιδράσεις, αυτό το νοσοκομείο να προσλάβει χαρακτήρα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου διότι ξεπερνά τι δισκαμψίε του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χωρί να θέτει σε κίνδυνο όμω τι εργασιακέ σχέσει των ήδη εργαζόμενων σε αυτό. Μπορεί ένα διακεκριμένο επιστήμονα που κατάγεται από εδώ ή ένα επιστήμονα που θέλει να έρθει να ζήσει εδώ, να έρθει και να συμβασιοποιήσει τις σχέσεις συνεργασία με το νέο Ίδρυμα, μεταφέροντα τεχνογνωσία και δημιουργώντα και θετική φήμη για ιατρικό τουρισμό στην περιοχή το αρχιτεκτόνιμα του Ρέντζο Πιάνο από μόνο του θα είναι ελκυστικό σε επισκεψιμότητα. Θα καλυφθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε ο νομός Ροδόπης σε κλίνες και σε υπηρεσίε υπηρεσίες υγείας. Ε, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση και το προσωπικό του παλιού νοσοκομείου που άντεξαν την κρίση του COVID και άλλες κρίσεις ε, που εμφανίστηκαν το μεσοδιάστημα. Yeah. Ξεπερνούμε τώρα αυτή τη δυσκολία και ε, ε, ξεκινούν αυτό το μήνα, όπως μου διαβεβαίωσε ο Υπουργό Υγείας, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, με τον οποίο είχαμε προχθές συνάντηση εργασίας, ξεκινούν οι εργασίες πλέον κατασκευής. Η αυτοδιοίκηση έχει ήδη αρχίσει να ολοκληρώνει τα συνοδά έργα που θα τελειώσουν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, μέσα στο μήνα οι εργασίε ξεκινούν. Ο ανάδοχο έχει πλέον ε, σηκώσει ναι. τα μανίκια και πιστεύω ότι μέχρι το τέλο του 26 θα έχουμε ολοκληρώσει την υλοποίηση και στι αρχέ του 27 θα μπορούμε πλέον να δεχτούμε του πρώτου ασθενεί, λυτρώνοντα την κοινωνία τη Ροδόπη από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και παράλληλα βοηθώντα και το προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό να κάνει πληρέστερα τη δουλειά του και ενισχύοντα, αν θέλετε, και τη δυναμική του πανεπιστημιακού δικού μα νοσοκομείο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είχε καταντήσει να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα, επειδή απάνω του έπεφταν σε κάθε περίπτωση οι πληθυσμοί και του Βόρειου Εύρου και του Νότιου Εύρου και τη Ροδόπη και τη Ξάνθη, γιατί ήταν το μόνο στο οποίο μπορούσαμε να ακουμπήσουμε λόγω έλλειψη υποδομών ή προσωπικού στα ε, νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτή η ανισορροπία τώρα θα τακτοποιηθεί και πιστεύω ότι θα καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο κενό το οποίο το οφείλαμε στην περιοχή. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα μετρήσει λίγο τα νούμερα, δηλαδή αν χρειάζονται και προσλήψει προσωπικού, ναι, ναι, ιατρικού, νοσηλευτικού κτλ. Ηδη, Κοιτάξτε, ήδη ο Πρωθυπουργό αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί και πριν τι εκλογέ αλλά και τώρα ε, έχουν δεσμευθεί ότι θα προσλάβουν ε, ε, 10.000 άτομα, νομίζω, ε, σε όλε τι κατηγορίε ναι. που χρειάζεται. Πριν α, από αυτού όμω. Δεν προσμετράται σε αυτό το νούμερο ε, η, η υποχρέωση που έχουν δεσμευθεί ε, ότι θα υλοποιήσουν οι κυβερνητικοί για την αποκατάσταση των ανθρώπων που συνε, συνεισέφεραν την περίοδο του COVID. Το COVID. Απλά αυτό γίνεται με έναν τρόπο συνταγματικό και όχι με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όπω είχε υποθεί τότε από την αντιπολίτευση. Γιατί αλλιώ θα μπορούσε να ακυρωθεί όλη η διαδικασία. Έχουν πάρει πρόσθετα μόρια, σταδιακά θα ανοίγουν θέσει οργανικέ και οι απλέ αιτήσει του θα του φέρνουν σε προτεραιότητα για να μπορούν να, να προωθηθούν. Γιατί είναι, είναι και εκπαιδευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι σηκώσαν πάρα πολύ ναι. μεγάλο βάρο τα προηγούμενα χρόνια. Το είχε πει και η κυβέρνηση τότε. Αυτοί που τώρα βρίσκονται εδώ, ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει ναι. να, να υποστηριχθούν. Τώρα, ε, ένα θέμα ακόμη θέλω να σα ρωτήσω, επειδή το συζητούσαμε πολύ και προεκλογικά και μου το λέγαν και πολύ, τι γίνεται με τα αγροτικά. Και... Κοιτάξτε με τα αγροτικά, σε μία... όχι εκεί έχουμε ένα ζήτημα, έχουμε ένα ζήτημα σαν περιοχή, έχουμε υποστεί ζημία από τις καιρικέ συνθήκες φέτος, ιδιαίτερως η βαμβακοπαραγωγή, η παρατεταμένη περίοδο με ε, θερμοκρασίε, έτσι υψηλές, ναι. με ξηρασία και αέρα, ε, έγινε αιτία να παρουσιάζουν ε, ακαρπία κυρίως στα βαμβάκια, και δεν δικαιολογείται από τον Ελγά η αποζημίωση αυτού του φαινομένου. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια και ασκείται από εμά μια πίεση, μήπω βρεθεί άλλο τρόπο. Δεν είμαι έτοιμο να σα απαντήσω, γιατί ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση από την κυβέρνηση. Πάντως για εμά είναι ένα θέμα που μα κινητοποιεί, όπω μα κινητοποιεί και η κατάσταση τη κτηνοτροφία. Έχουμε βέβαια εδώ τον αρμόδιο υφυπουργό που πιστεύω ότι θα, θα κινητοποιηθεί το Σταύρο του Κελέτσι, αλλά και εμεί ως βουλευτέ θα πούμε τη μέγιστη πίεση. Τα οποία πιέση. εκκρεμούν στη δική σα περιοχή, στην περιοχή τη Ροδόπη. Το μέγιστο έργο που είναι προτεραιότητα για μα και μέσα στην τετραετία πρέπει πάση θυσία να προχωρήσει είναι το φράγμα του Ιασμού Και παράλληλα το αρδευτικό σύστημα που συνδέεται με το φράγμα του Ιασίου. Για το φράγμα του Ιάσμου περιμένω να αναλάβει την Διοίκηση της Περιφέρειας η, η καινούργια διοίκηση για να συζητήσουμε, να δούμε πού έχει μείνει αυτή τη στιγμή το έργο και να μεθοδεύσουμε την άσκηση πίεσης για να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο να δούμε τι εκκρεμότητε υπάρχουν από την προηγούμενη διοίκηση, να καλύψουμε οποιοδήποτε κενό ή λάθο για να μπορέσουμε ναι. να έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Άρα δεν είχε όχι, έχει εγκαταληφθεί. Όχι, όχι, προ Θεού. Είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα ότι θα βάλει περίπου 250.000 στρέμματα ε, στην άρδευση, θα, θα, θα κλείσει πάνω από 5.500 γεωτρήσει, οι οποίε αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει το φαινόμενο τη υφαλμήρωση στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Ροδόμπης, θα προστατεύσει τους βιοτόπους, θα μειώσει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες και θα δημιουργήσει και πρόσθετες δραστηριότητες αγροτοτουρισμού, αλλά θα αυξήσει κατά κύριο λόγο το εισόδημα ναι. χιλιάδων αγροτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλλιεργούν στις συγκεκριμένε περιοχές που έχουν το, το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Με είστε καλά.